Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας σε όλες τις φίλες και τους φίλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Ίσως κάποιοι που παρακολουθούν εμάς να ασχολούμαστε τόσο πολύ με το θέμα της βίας κατά των γυναικών, να κάνουμε με κάτι ευκαιρία εκδηλώσεις και αφαιρώματα, να αναρωτηθούν γιατί ασχολούνται τόσο με ένα θέμα που είναι αυτονόητο. Η βία κατά των γυναικών είναι απαράδεκτη, τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ισχύει για τη μεγάλη πλειοψηφία γυναικών και αντρών. Δεν υπάρχει κανείς που να τολμήσει να βγει και να πει δημόσια: η γυναίκα είναι ένα πλάσμα αδύναμο που μπορούμε να το εξουσιάσουμε ψυχικά και σωματικά, ακόμα και να τη χτυπάμε. Γιατί λοιπόν ασχολείστε τόσο πολύ? Είναι όμως πράγματι αυτονόητο το θέμα. Είδα και εγώ το πολύ ενδιαφέρον, τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έβγαλε η Γενική Γραμματεία Ισότητας για τη γραμμή καταγγελιών, το SOS 15.900. Η τηλεφωνική γραμμή από το 2011 έχει δεχθεί 37.500 κλήσεις και στα συμβουλευτικά κέντρα και στους ξενώνες φιλοξενίας έχουν απαντηθεί 27.000 γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι χοντρικά κάθε χρόνο πάνω από 8.000 τολμούν να καταγγέλνουν ένα περιστατικό βίας σε βάρος τους. Αλλά πόσες είναι αυτές που δεν τολμάνε? Τι γίνεται με τις γυναίκες που δεν μπορούν να ξεπεράσουν το φόβο τους γιατί είναι κλεισμένες στο σπίτι, εξαρτημένες οικονομικά ή είναι φυλακισμένες κυριολεκτικά στα κυκλώματα της πορνείας και του τράφικινγκ? Δυστυχώς, τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ούτε αυτό το όπλο, ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σηκώσει χέρι, να βιάσει, να εκβιάσει, να παρενοχλήσει, να τρομοκρατήσει μια γυναίκα και οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, θρησκεία, καταγωγή. Για να εξαφανιστεί το φαινόμενο θα χρειαστούν προσπάθειες, δεκαετίες βαθιά αλλαγή της κουλτούρας και της εκπαίδευσης από την πολύ μικρή ηλικία. Αν είναι έτσι, γιατί χρειαζόμαστε μια διεθνή σύμβαση όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης? Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Σύμβαση δεν μπορεί να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε να σβήσει την ανισότητα και την καταπίεση των γυναικών που τρέφουν τα φαινόμενα βίας. Μπορεί όμως να υποχρεώσει τα κράτη που την υπογράφουν να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα και να αντιμετωπιστούν ποινικά, αλλά τα αντικείμενα που συνδέονται με τη βία κατά των γυναικών και να εκπαιδεύσουν τις κρατικές υπηρεσίες τους να αναγνωρίσουν το πρόβλημα για να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας. Αυτό είναι το ζητούμενο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το τι κάνουν τα κράτη, οι κυβερνήσεις. Ακόμα και τώρα που μιλάμε και ενώ έχουν περάσει 8 μήνες από την επικύρωση της Σύμβασης από την Ελλάδα, υπάρχουν ακόμα 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν την έχουν επικυρώσει και μάλιστα αρνούνται να την επικυρώσουν. Δυστυχώς, ανάμεσα τους είναι και η χώρα που κατάγομαι, η Βουλγαρία. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σαν σύνολο στη Σύμβαση. Οι χώρες αυτές, με συντηρητικές και ακροδεξιές και εθνικιστικές κυβερνήσεις, συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι η Σύμβαση την διαπερνά ιδεολογία της αριστεράς και το φύλο και την ταυτότητα φύλου.
είναι οι ίδιες κυβερνήσεις που έχουν ρατσιστική πολιτική για τους μετανάστες που θεσπίζουν νομοθεσία κατά των αμβλώσεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ότι υπάρχουν ακόμη κράτη που υπονομεύουν την ομοιόμορφη αφορμογή της σύμβασης σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο. Και δεν το κάνουν μόνο στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Το κάνουν και σε άλλα θέματα. Τα έχετε ακούσει ότι τουλάχιστον 5 χώρες, με πρώτη την Αυστρία, θέλουν να αποχωρήσουν από την Παγκόσμια Συμφωνία του ΟΗΕ για την ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες. Είναι δύο σύμφωνα που τα υπογράφουν στη Σύνοδο του ΟΗΕ στο Μαρόκο στις 7 Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφασίσει να το στηρίξει, αλλά αυτές οι χώρες υπονομεύουν αυτή τη διαδικασία. Πώς εφαρμόζεται λοιπόν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο σε αυτή την περίπτωση? Ένα ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν Συμβούλιο της Επιτροπής Ευρώπης και σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πώς θα υποχρεωθούν όλα τα κράτη να επικυρώσουν τη σύμβαση. Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η εφαρμογή της. Η επικύρωση δεν αρκεί. Υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Πρέπει να αλλάξει την ποινική της νομοθεσία, ώστε να θυμωρούνται όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών. Πρέπει να φτιάξει δομές προστασίας και φιλοξενίας των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας. Πρέπει να εκπαιδεύσει όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ώστε να αναγνωρίζουν και τα θύματα της βίας και τους θύτες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν 1,5 χρόνο πήρα την πρωτοβουλία και μίλησα στην Ακαδημία της Αστυνομίας για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η βασική ιδέα που ήθελα εκεί να παρουσιάζω ήταν ότι στις σχολές της αστυνομίας χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. Οι νέοι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν ειδικά σεμινάρια, να μάθουν πώς πρέπει να αποδεχτούν μια καταγγελία περιστασιακού βίας, πώς θα βοηθήσουν τη γυναίκα που καταγγέλνει. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχει γίνει κάτι στο πρόγραμμα σπουδών της Αστυνομικής Ακαδημίας από τότε που επικαιρώθηκε η σύμβαση? Διαμορφώνονται αστυνομικοί, γυναίκες και άντρες, ειδικοί σε αυτό, πιστεύω, ή θα βρισκόμαστε διαρκώς μπροστά σε απαράδεκτα ανατριχιαστικά φαινόμενα σαν αυτό με το Ζακοστόπουλο. Όμως, μιλώντας για τη βία, καμιά φορά περιοριζόμαστε στις πολύ ορατές μορφές της, τη σωματική βία. Αν συμφωνούμε ότι η βάση της βίας κατά των γυναικών είναι η ανισότητα και η καταπίεση που υφίστανται, θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με μορφές της οικονομικής και κοινωνικής βίας που ασκείται πάνω στο πιο καταπιεσμένο τμήματος. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αλλιώς παρά μόνο σαν ακραία κοινωνική και ταξική βία την καταδίκη της καταρίστριας από το Βόλο για το ασήμαντο αδίκημά της να αλλάξει την τάξη στο ενδεικτικό του δημοτικού. Χρειάζεται πραγματικά πολύ διαστροφή για να καταδικαστεί αυτή η γυναίκα σε 10 χρόνια φυλακή ως καταχρήστης του δημόσιου, την ώρα που ακούμε για σκάνδαλα δισεκατομμυριών. Δεν
Δεν θα σταθώ περισσότερα. Έχουν λεχτεί πολλά για την υπόθεση και ευτυχώς έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης που πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε μια καλή εξέλιξη. Σε μια δήλωση που έκανα με αφορμή τη σημερινή μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, κάλεσα οργανώσεις και φορείς να αφιερώσουμε σε αυτήν την γυναίκα τις δράσεις μας και τις δυνάμεις μας μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 28 του μήνα που εξετάζεται η αίτηση αναστολής της ποινής της. Νομίζω ότι όλες και όλοι πρέπει να αφιερώσουμε δυνάμεις και προσπάθειες ώστε το δικαστήριο που δυστυχώς είναι το ίδιο δικαστήριο που έβαλε την παράλογη απόφαση να ακούσει τη φωνή της κοινωνίας και να βγάλει τη γυναίκα από τη φυλακή μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση αναίρεσης στον Άριο Πάγο. Πρέπει να σκεφτούμε γενικότερα για το πώς λειτουργεί το σύστημα δικαιοσύνης που δεν μπορεί να λειτουργεί ως διώκτης των πιο αδύναμων. Δεν είναι δυνατό θύματα βίας να μην μπορούν να βρουν το δίκαιό τους. Γυναίκες θύματα τράφικινγκ να διώκονται για παράνομη πορνεία. Εργαζόμενοι που τους έχουν κλέψει οι εργοδότες τους να μην μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους και οι δράστες της δολοφονίας του Κωστόπουλου 2 μήνες μετά να μην έχουν ακόμα διωχθεί. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δυστυχώς η δικαιοσύνη φοράει παραμορφωτικά ελιά κοινωνικά και ιδεολογικά. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για την εξέλιξη της δικής μου υπόθεσης και ας φανεί κάπως άσχετο, αλλά δεν είναι. Έχω ενημερώσει στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά, το λέω τώρα και δημόσιο αυτό, εδώ. Όπως ξέρετε, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ότι η επίθεση ανάντια μου το 2008 ως εργατικό ατύχημα και είχε καταδικάσει την ΙΚΟΜΕΤ με αποζημιώσει με ένα ποσό. Το εφετείο ανέτρεψε αυτή την απόφαση. Δεν είδε καμία σχέση ανάμεσα στην επίθεση ανάντια μου και στο κλίμα εχθρότητας που καλλιεργούσε η εταιρεία ΙΚΟΜΕΤ ανάντια μου. Έκανα αναίρεση στο Άριο Πάγο. Δυστυχώς πριν μερικούς μήνες ο Άριος Πάγος απέρριψε την αίτησή μου. Δεν βρήκε κανένα πρόβλημα στην απόφαση του εφετείου. Και τώρα η ΙΚΟΜΕΤ, ο Οικονομάκης, έχει στραφεί ανάντια μου και ζητά πίσω τις αποζημιώσεις. Είναι κάπου 60.000. Φυσικά, θα κάνω και εγώ κάποιες ενέργειες. Έχω κάνει προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά αυτό θα αργήσει να εντικαστεί. Αυτή τη στιγμή, για την ελληνική δικαιοσύνη, είναι σαν να μην υπάρχει και να μην υπήρξε ποτέ υπόθεση Κούνεβα. Και αυτό το μοιράζουμε μαζί σας ακριβώς για να προβληματιστούμε για το σύστημα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς αυτό το ίδιο σύστημα θα κληθεί να διαχειριστεί την προστασία των γυναικών που είναι θύματα βίας, σωματικής, αλλά και κάτι άλλη μορφής βίας. Σε ευχαριστώ.